του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του Γιάννη Βαρουφάκη. Αλλά πριν από λίγη ώρα, πριν από ένα λεπτό, ολοκλήρωσε την παρέμβασή του ο Μισελ Σαπέν, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Ο Γιάννης Βαρουφάκης λέει αυτή τη στιγμή ότι λέει ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, η φιλοσοφία μας ταιριάζει. Σήμερα λοιπόν είχα την ευκαιρία να υπογραμμίσω στον κύριο Σαπέν τα σχέδια της κυβέρνησής μας για τη μεταρρύθμιση, για την αλλαγή στην Ελλάδα, για τη βαθιά αλλαγή στην Ελλάδα, με τις δεσμεύσεις μας, με αποτελεσματικότητα, με στόχο να αλλάξει η Ευρώπη, που να μπει ένα τέλος στο φαύλο κύκλο του χρέους, ώστε να έρθει η ανάκαμψη και να τελειώσει. Η διαδικασία από ύφεσης που ξεκίνησε το 2010. Είναι στόχος της κυβέρνησής μας ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Ο Ζαν Μονέ, ένας οικονομολόγος, βρήκε τις επόμενες ημέρες θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εταίρων μας, σημαντικών εταίρων, όχι μόνο για να αλλάξουμε τη σελίδα στην Ελλάδα, για να αλλάξουμε τη σελίδα στην Ευρώπη. Ανυπομονώ να επισκεφτώ το Βερολίνο, το Ελσίνκι, την Πρατισλάβα, τη Μαδρίτη, όσες περισσότερες πρωτεύουσες μπορέσω, όσες χωρέσουν στο σκληρό, στο σοβαρή πρόγραμμα, να επισκεφτώ τη Φραγκφούρτη για να μιλήσω με τους υπεύθυνους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους οποίους έχουμε ήδη ξεκινήσει τις επαφές και έχουν ήδη αποτελέσματα. Να συναντηθώ με την κυρία Λαγκάρντ. Θα χρησιμοποιήσω αυτές τις συναντήσεις, όπως και τη σημερινή, για να προτείνω στους εταίρους μας σε όλη την Ευρώπη ότι για να αναστηθούμε μαζί, όπως είπε και μία από τις αρχές του Ζαν Μονέ, όταν δύο μέρη κάθονται σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, απέναντι υπάρχουν μικρές πιθανότητες επιτυχίας. Όμως αν κάτσουμε στο ίδιο μέρος του τραπεζιού, η επιτυχία είναι σίγουρη σε μια Ευρώπη που έχει τόσο πολλά περιθώρια ευημερίας. Σήμερα οι συνάδελφοι του κυρίου Σαπέν και οι δικοί μου καθίσαμε στην ίδια πλευρά του τραπεζιού και βάλαμε τα προβλήματα στην απέναντι. Είναι σκοπός μας να μιλήσουμε με κάθε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, με τους συναδέλφους μας, με στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάθε φορά να βάζουμε τα προβλήματα στην απέναντι μεριά του τραπεζιού και με ένα στόχο στο μυαλό μας. Και αυτός ο στόχος να είναι η ευημερία του μέσου Έλληνα πολίτη. Όχι μόνο του Έλληνα ή του Γάλλου πολίτη, αλλά του μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό που είπε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκη, σε μία ομιλία στον περασμένο Νοέμβριο στο Ελσίνκι. Και είπε, και το λέω, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η επιτυχία της νομισματικής πολιτικής παντού εξαρτάται από την επιτυχία παντού. Το ευρώ είναι και πρέπει να είναι αμετάκλητο σε όλες τις χώρες μέλη. Όχι επειδή το λένε αυτό οι συνθήκες, αλλά επειδή χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ένα μοναδικό νόμισμα. Σήμερα εδώ στη Γαλλία είναι εκλογή σαν κυβέρνησή μας. Είχε την πρώτη ευκαιρία να πει στους εταίρους μας την αποφασιστικότητά μας την αποφασιστικότητά μας να ακολουθήσουμε πρώτα τα συμφέροντα της Ευρώπης και μετά τα συμφέροντα της Ελλάδας. Να διαβεβαιώσουμε ότι η νομισματική και η οικονομική ενωσή μας επιτύχει και να επιτύχει παντού. Αυτή η Μαρία ήταν
η παρέμβαση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Και νωρίτερα κλειώ. Τώρα πάλι ο κύριος απάντησε. Τώρα θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Μήπως θα ήθελες να κάνουμε μία ανασκόπηση του τι είπε ο κύριος. Ξεκινούν οι ερωτήσεις. Ξεκινούν οι ερωτήσεις. Προς τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικό, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, είχατε πει ότι θέλετε να ακυρώσετε το ελληνικό χρέος. Θέλω να μάθω την θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα απαντήσει ο Έλληνας Υπουργός. Έγινα πολιτικός, λέει, ξέρετε, μόλις πριν από 2 εβδομάδες. Και συγχωρήστε με αν για ένα λεπτό μιλήσω σαν ακαδημαϊκός, απλά για να πω την αλήθεια. Το πρόβλημα με το ελληνικό πρόγραμμα δεν είναι ότι οι πιστωτές μας δεν μας έδωσαν αρκετά χρήματα. Το λέω και το έχω επαναλάβει. Είναι ότι μας έδωσαν υπερβολικά πολλά χρήματα. Αλλά τα περισσότερα από αυτά έχουν πάει στη μαύρη τρίχα του χρέους. Του μη βιώσιμου χρέους. Ο ιδιωτικός τομέας υπέστη πολύ μεγάλο κούρεμα. Insolvent nation or state. Δόθηκε τεράστια δάνεια σε ένα χρέος που δεν μπορούσε, σε ένα κράτος που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Και η αρρώστια αυτή συνεχίζεται. Η ανησυχία μου ως Ευρωπαίος πρώτα είναι ότι το παρόν πρόγραμμα κοστίζει στην υπόλοιπη Ευρώ, όχι μόνο σε εμάς, πάρα πολλά, υπερβολικά πολλά. Ενδιαφερόμαστε, θέλουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο το κόστος για τους εταίρους μας και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι για να γυρίσει η Ελλάδα σελίδα και να αρχίσει να αναπτύσσεται ώστε να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα πάντα με τόκο. Οπότε θα ήταν καταπληκτικό να μπορούσαμε να συμφωνήσουμε with a view to linking our repayments to growth in Greece, και να περάσουν οι πληρωμές μας σε ανάπτυξη, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Δεν ακούγεται τώρα, σε έχει σταματήσει, πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο. Υπήρξε ένα πρόβλημα στους Γάλλους. Σε σχετικά λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική, με τις ελληνικές τράπεζες, αν θα συνεχίσει λοιπόν, η ερώτηση είναι αν θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες. Θα χρειαστεί, ρωτάει η δημοσιογράφος, μία συνάντηση του Eurogroup για να αποφασίσετε ή θα το αφήσετε να κυλήσει αυτή τη στιγμή. Θα το αφήσετε να κυλήσει όπως είναι. Είναι ερώτηση προς τους δύο υπουργούς. Είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ο λόγος για τον οποίο, λέει ο κύριος Απέν, που ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θέλει να συναντήσει τον Μάριο Ντράγκη για να του εξηγήσει ακριβώς τη θέση της Ελλάδας, τη θέληση της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία θα πάρει αυτή την απόφαση στο πλαίσιο των κανόνων που γνωρίζετε και δεν έχω καμία ανησυχία για τις επόμενες ημέρες, είπε ο κ. Σαπέν, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου για τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Παίρνει το λόγο και ο κ. Βαρουφάκης. Η νομισματική ένωση είναι μη αναστρέψιμη. Οι λέξεις του Μάριο Ντράγκη αφορούν όλους στην Ευρώπη. Η πρόβλεψη ρευστότητας σε περίπτωση δυσκολίας είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η δική μας δουλειά είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το συνεχίσει, να την διαβεβαιώσουμε ότι συμφωνούμε μεταξύ μας και με την Κομισιόν, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να δώσει η ίδια, όχι να ζητήσει από την Ελλάδα, το χώρο να αναπνεύσει και να έρθει με ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο, στο οποίο η Ελλάδα θα σταματήσει να είναι μια χώρα ελλείμματος για πάντα, να μεταρρυθμιστεί και να πάψει να είναι στα πρωτοσέλιδα. Christian Schubert,
Frankfurter Allgemeine. Από γερμανική εφημερίδα είναι η ερώτηση προς τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Μόλις είπατε ότι θέλετε να επισκεφτείτε το Βερολίνο, έχετε, λέει, ρωτάει, πρόσκληση από τις ελληνικές αρχές. Και η επόμενη ερώτηση είναι, θα πάτε και ποιον θα συναντήσετε. Μόλις ζητήσατε από την Τρόικα ή ευγενικά ή τέλος πάντων όχι τόσο ευγενικά να φύγει από τη χώρα. Αν κατάλαβα, λέει, θέλετε νέα χρήματα, αλλά όχι επιτήρηση. Ο κύριος Βαρουφάκης απαντάει στο πρώτο σκέλος ερώτησης, λέει ότι δέχτηκε πρόσκληση από τον κύριο Σόιμπλε μετά τις εκλογές, στην οποία έλεγε ότι ανυπομονεί να συναντηθούν με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε είτε λέει η μία πλευρά είτε η άλλη θα κάνει την πρώτη κίνηση. Δεν ξέρει ποια. Είναι το σημαντικό είναι να συναντηθούμε. Είναι ένα, η Γερμανία και η Ελλάδα είναι ένα από τα πνευματικά σπίτια της Ευρώπης, είναι η χώρα. Και χωρίς την Ελλάδα ή χωρίς τη Γερμανία δεν υπάρχει Ευρώπη. Σχετικά, λέει, με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Αν θέλουμε δηλαδή περισσότερους πόρους χωρίς επίβλεψη, όχι. Κανείς δεν έχει, λέει, την δικαιοδοσία να ζητήσει πόρους χωρίς επίβλεψη. Δευτέρον, αν πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει άλλη μία δόση από τα δάνεια, όχι. Δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τα χρήματα. Είμαστε απελπισμένοι. Λόγω των πληρωμών που έρχονται. Όμως για τα προηγούμενα 5 χρόνια η Ελλάδα ζούσε με δάνεια. Και όπως είπα και στον κύριο Σαπέν, μοιάζουμε με χρήστες ναρκωτικών που αποζητούμε την επόμενη δόση. While we are negotiating, deliberating, not negotiating. I take και θέλουμε, we don't want to negotiate. Δεν θέλουμε, λέει, να διαπραγματευτούμε. Θέλουμε να συζητήσουμε. All our European partners, place the problem on the other side. Να συζητήσουμε με τον κύριο Σόιμπλε και να βάλουμε τα προβλήματα στην άλλη μεριά του τραπεζιού. Έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα έχει αποτύχει. Και θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε με ένα νέο συμβόλαιο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το οποίο θα ξαναχτίσει τη συνεργασία μας με έναν τρόπο που θα είναι θεραπευτικός για την Ελλάδα, που θα μειώνει στο ελάχιστο το κόστος της ελληνικής κρίσης για το γερμανό φορολογούμενο που έχει πληρώσει πάρα πολλά και όχι λίγα. Και σε ό,τι αφορά την Τρόικα, αφήστε με να σας θυμίσω ότι στο πλαίσιο στο οποίο μιλάμε, πριν το 2010, σας θυμίζω ότι δεν υπήρχε Τρόικα. Αν την λέγαμε, κανείς δεν ήξερε για τι πράγμα μιλάμε. Είμαστε όλοι μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως είπα πριν. Είμαστε όλοι μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Ελλάδα, άλλωστε, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη, από τον Bretton Woods, από την. Από τον Bretton Woods. Λειτουργούμε ως είμαστε ενθουσιώδεις συμμετέχοντες στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά η Τρόικα από την ελληνική πλευρά, ίσως και από την πορτογαλέζικη πλευρά, είναι μία δέσμευση. Είναι κάποιοι άνθρωποι στους οποίους αυτοί οι θεσμοί τους οποίους είπα τους δίνουν κάποια δουλειά να κάνουν και αυτή η συγκεκριμένη φιλοσοφία αυτού του προγράμματος, όπως σας είπα, εκλεγήκαμε για να σταματήσουμε αυτόν τον εθισμό, αυτό το πρόγραμμα και αυτή τη φιλοσοφία του μαζί με τους εταίρους μας. Οι τεχνοκράτες που γνωρίζουμε ως Τρόικα, δεν έχουν την δικαιοδοσία να συζητήσουν τη φιλοσοφία του προγράμματος
them into such a conversation. This is why we need to. Και δεν μπορούν λοιπόν να μπουν σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την Κομισιόν, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να σταματήσουμε σε αυτή την ανατροφοδοτούμενη κρίση, η οποία στοιχίζει στους Γερμανούς, στους Σλοβάκους, στους Πορτογάλους, στους Ισπανούς και άλλους πολλά περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Άλλες δύο ερωτήσεις. It's a question for you, Mr. Minister. Actually, my German colleague took the floor and took my question. Was Germany? You're visiting a lot of countries. Σκοπεύετε να επισκεφτείτε πολλές χώρες. Δεν θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί να το πάρει, η Γερμανία, με συγχωρείτε, μπορεί να το πάρει στραβά? Και άλλη μια ερώτηση. Χθες είπατε, ανακοινώσατε, ότι επιλέγετε τη Λαζάρ ως σύμβουλο. Τι πολιτικό μήνυμα δίνετε επιλέγοντας τη Λαζάρ? Αφήστε με να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι υπάρχει κάποια αντιπαλότητα ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο, είναι ένας εχθρός της Ευρώπης και υπονομεύει το πνεύμα με το οποίο ήρθαμε εδώ σήμερα, με το οποίο θα εμφανιστούμε, θα πάμε στο Βερολίνο ή στη Φραγκφούρτη, στη Βρυξέλλες, στη Λισαβόνα και αλλού. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είμαι οικονομολόγος. Έχω μελετήσει τη μεγάλη ύφεση το 1929. We had a Wall Street collapse. Τότε είχαμε μια κατάρρευση της Wall Street, από την οποία ξεκίνησε μια τεράστια οικονομική κρίση. Η Γαλλία υπέφερε πάρα πολύ και έχουμε μάθει έξω τότε. Οι χώρες, οι περήφανες χώρες μαθαίνουν. Οι αντιπαλότητες. Επιτρέψτε μου να κάνω χιούμορ, αλλά είμαι σοβαρός. Πιστεύω στη σχολή των Monty Python. Είμαστε όλοι άτομα. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, υπάρχουν επιστωτές, υπάρχουν οφειλέτες. Υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι που θέλουν την Ευρώπη να προχωρήσει και άλλοι που δεν θέλουν. Και στη χώρα μου, ντρέπομαι που το λέω, ότι το τρίτο κόμμα στο κοινοβούλιο μας δεν είναι ένα κόμμα νέο ναζί, αλλά ναζί. Δεν είμαστε Έλληνες εναντίον Γερμανών ή άλλοι λαοί εναντίον άλλων λαών. Θέλω να προσθέσω κάτι, λέει ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, πάνω σε αυτή την ερώτηση για την Ευρώπη του Βορρά και την Ευρώπη του Νότου. Θέλω να σας το πω με απόλυτη σιγουριά. Πού θα ήταν η Γαλλία? Κανονικά, στο Βορρά, στο Νότο. Η Γαλλία είναι με ένα τέλειο παράδειγμα ένωσης. Η Ευρωζώνη έτσι όπως είναι σήμερα λειτουργεί. Ο καθένας βρίσκει εκεί το χώρο του. Το κάνουμε με διάλογο με όλες τις χώρες, με ισότητα. Και με τον άξονα τον γαλλογερμανικό που είναι απολύτως απαραίτητος για να λειτουργήσει η Ευρώπη. Συμπεριλαμβανομένης. Ακόμη όταν πρέπει να κάνουμε μια κρίση για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, ακόμη και αν πρέπει να συζητήσουμε τη βοήθεια, την απαραίτητη βοήθεια, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Γαλλία και τη Γερμανία. Είναι ο μόνος τρόπος για να βρίσκουμε τις σωστές λύσεις. Δεν είναι η ιδέα των ατόμων. Δεν είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Αυτός είναι ο τρόπος για να φτάσουμε στην αποτυχία. Γνωρίζω ότι η γαλλική κυβέρνηση, εγώ ο ίδιος, είμαστε απολύτως ικανοί να δίνουμε συμβουλές που είναι δωρεάν. Εδώ παρεμβαίνει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. For the purposes of putting together
a proposal. Είπε ότι δεν απάντησε στο άλλο σκέλος της ερώτησης. From a European perspective. Και θα συνεργαστούμε, λέει, με τη Λαζάρ και οποιονδήποτε άλλο μας προσφέρει τη βοήθειά του. Και ο κύριος Σαπέν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε απευθείας μετάδοση και σύνδεση με το Παρίσι τη συνέντευξη τύπου του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών με τον Γάλλο ομολογό του. Εάν χρειαστεί, θα επαναλάβουμε.